Γεια σας ο Μομπαλάξιλ εδώ και σήμερα έχουμε ένα commentary από τα καινούργια maps του DLS, του Revolution Pack ε, Στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα στη Mirage κάποιος αφήσε comment ότι θα ήταν ωραία να, να έκανα commentary με gameplay σε, τα, σε όλα τα maps το προηγούμενο τα Mirage Σήμερα έχουμε Grint με Vector ε, ο χρησιμοποιήσει Keeper καθώς είναι piece of shit να σα πω έτσι η αλήθεια. Χρησιμοποιεί ο Vector, mm -hmm. ήταν double weapon XP και είπα να κάνω level up λίγα όπλα και έκανα το MP7 πρώτα, κάνω το Vector τώρα. Αρκετά καλό gameplay, ε, είναι νομίζω δεύτερο μήχρον του Domination στην Green το όπως είχα, είχα, είχα πρύ, είχα πει πριν, 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 πριν. So, ναι, απολαύστε το gameplay καθώς θα μιλήσω λίγο για το map. Green είναι map από skateboard και όλα αυτά, extreme sports. Πιστεύω όσοι το παίξατε το έχετε δει, μπορείτε να δείτε και στο, σε αυτό το βίντεο. Ε, πάρα πολλά χρώματα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ε, δεν είναι δύσκολο να σκαρφαλώνει, δεν έχει πολλά σκαρφαλώματα γενικώ. Αυτό είπα μαλακία, νομίζω υπάρχουν αρκετά σκαρφαλώματα. Απλώ είναι, είναι εκείνο το περίεργο το. Ο μη κύκλος, εκεί που κάνουν skateboard και όλα αυτά, κολπάκια, ναι, ε, Σχετικά με τα χρώματα μπορείς να, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα, δεν είναι μαύρο, γρίζο, σκούρο, μπλε, άσπρο και όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα, κίτρινο, πράσινο, μπλε, κόκκινο, ξεχωρίζονται οι παίχτες πάρα, πάρα, πάρα πολλά, πραγματικά και είναι εύκολο να τους δεις, δεν είναι τόσο εύκολο να χωστεί εδώ. Εντάξει, μπορεί να κάνει head glitch, head glitching, αυτό εκείνο ναι, από εκείνο, ε, τότε εντάξει άλλο εκείνο. Σω ναι, με τα spawns. Ε, ωραία. Ειδικά για μονταζέ. Πολύ ωραία. Ε, Αν ξεκινά ξέρω ή το, το παιχνίδι του domination ή είναι δεύτερο γύρο του domination. Είναι ωραία να πα στην β' από εκεί που πήγα εγώ και πήρα ένα split quad fit ή να πα απευθεία από την A. Υπάρχει ένα παράθυρο σε παράθυρο. Μπορεί να πάρει ένα triple kill όπω έκανε ο Σπράτη στο μηνυτάσιο του που το είδα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Αν δεν το έχετε δει, πηγαίνετε να το δείτε. Τον κάνω διαφήμιση τώρα. Δεν ξέρω γιατί. So, πίσω στα spawns. Αν, είσαι στη, αν έχει ο αντίπαλο τη C, είναι ωραία να κοντράρει την κύρια είσοδο στην Β και ε, πλάια δεξιά και αριστερά έχει. Ε, δύο εξόδους εισόδους, δεν υπάρχει άλλο έξοδο, έξοδο,

Ε, Όπω είπα, με ωραία χρώματα, με ωραία spawns και όλα αυτά. Έχω παίξει μόνο domination, δεν έχω παίξει με demolition, με την deathmatch, μόνο domination. So σας λέω την άποψη παίζοντα domination σε αυτό το map. Ε, δεν έχω πάρει clip σε αυτό το χάρτη ακόμη διότι. Ε, βασικά δεν έχω πάρει clip με sniper διότι το έχω βαρεθεί λίγο το sniper αυτή τη στιγμή. Δεν σταματήσα, όχι, όχι, απλώ το έχω λίγο βαρεθεί. Εντάξει, εντάξει. So, παιδιά, αυτό ήταν Grint. Ε, προηγούμενο βίντεο που ανέβασα τα πρώτα τηλε είναι το Mirage. Αν θέλετε να πάτε το δείτε, θα είναι κάτω στο description. Δεν θα κάνω άλλο βίντεο για Mirage καθώ έχω κάνει ήδη βίντεο έτοιμο. Έχει έτοιμο βίντεο, μπορείτε να πάτε να το δείτε. Ε, επόμενο μα πιο πιθανό θα είναι το Hydro, γιατί έχω ήδη έτοιμο gameplay με, στην Hydro με MP7. Πάρα, πάρα πολύ ωραίο gameplay με. Ψήλο σκορπ, νομίζω είναι και εκείνο δεύτερο γύρο που θα ανεβάσω και όλα αυτά. Ελπίζω να πάρω σύντομα κανένα κλειπάκι σε κάποια από αυτά τα καινούργια maps ή σε όλα τα maps και στα τέσσερα! Ε, μόλις τελειώσω βίντεο με τα καινούργια τα maps του Multiplayer θα προσπαθήσω να κάνω ένα ένα βίντεο για map των zombies που δεν θα συμπαθώ και πολύ, αυτό το ξέρετε ήδη. Εν τω μεταξύ ένας φίλος μου έχει φτιάξει ένα γαμάτο background ε, το channel του θα είναι κάτω στα description, να πάτε να το τσεκάρετε και κάντε click να δείτε το background που έχει κάνει γιατί είναι είναι γραμμάτο, έχει τόση πολλή λεπτορία μέσα που το είδα, έμεινα με στόμα ανοιχτό πραγματικά. Σω so, ναι, αυτά από μένα, ελπίζω σας άρεσε το βίντεο, αν δεν σας άρεσε, αφήστε comment τι δεν σας άρεσε. Αν μπορείτε να αφήσετε ένα like και αγγίως.